Αγκίστρα είναι ένα πευκόφυτο τουριστικό νησί της Ελλάδος με έκταση 11,7 τετραγωνικών χιλιόμετρων, 3,5 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Αίγινας, με 1.142 κατοίκους. Τους καλοκαιρινούς μήνες με την προσέλευση των τουρισμός, ο αριθμός των κατοίκων φτάνει τις 5.000. Ανήκει στον νομό Πειραιός και βρίσκεται στην καρδιά του Σαρονικού. Στο νησί υπάρχουν 4 χωριά. Το Μεγαλοχώρι, ο Μήλος, η χώρα του νησιού, η Σκάλα. Το φυσικό λιμάνι που προσεγγίζουν τα ferry boat από Πειραιά και Αίγινα, τα λιμανιαρχεία και το Μετόχι. Το νησί έχει καθημερινώς ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά. Η διάρκεια του ταξιδιού με ferry boat είναι περίπου 1,5 με 2 ώρες, ενώ με το επτάμενο δελφίνι 55 λεπτά. Πάνω Μιχάλης είναι το όνομά μου. Είμαι πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Αγκιστρίου και αντιπροσωπεύουμε ουσιαστικά τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και όλα τα τουριστικά που υπάρχουν στο νησί. Και υπό αυτή την αρμοδιότητα βρίσκομαι στον χώρο αυτόν για να μπορέσω να βοηθήσω ή να εκφράσω πράγματα. Για να δω ακριβώς να βοηθήσουμε γενικά το Αγκίστρι και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει εμάς για να παρουσιάσουν την τεχνολογία τους. Μας πείτε δύο λόγια, μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτή η εκδήλωση, για ποιο λόγο γίνεται και με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει τουριστικά το νησί μακροπρόθεσμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πρωτοποριακό αυτό που γίνεται σήμερα στο Αγκίστρι, γιατί δεν είναι το νόμισμα το ηλεκτρονικό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Νομίσματα, όπως γνωρίζετε, ηλεκτρονικά υπάρχουν πολλά. Ένα ακόμα δεν είναι αυτό το οποίο θα προσθέσει κάτι ή θα αφαιρέσει. Αυτό όμως πραγματικά έχει κάνει τη διαφορά είναι ότι υπάρχει μια τεχνολογία η οποία έχει χτιστεί, η οποία έρχεται να βελτιώσει τα ελαττώματα των προηγούμενων ηλεκτρονικών νομισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται πλέον, εάν αυτό το πείραμα πετύχει,
η μεταφορά, η αλλαγή χρημάτων από το ένα ηλεκτρονικό νόμισμα στο άλλο και αν τελικά επιθυμούμε μπορούμε το ηλεκτρονικό νόμισμα να το μεταφράσουμε σε φυσικό και αυτό μπορεί να λέγεται ευρώ, δολάριο ή οπουδήποτε, οποιαδήποτε νόμισμα επιθυμούμε να το εισπράξουμε πίσω. Με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτή η διαδικασία? Η μεταφορά χρημάτων γίνεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικών. Για να μπορέσεις όμως να αποδεχτείς τα χρήματα αυτά και να τα χρησιμοποιήσεις, πρέπει να γίνεις μέλος αυτής της πλατφόρμας, αυτής της καινούργιας τεχνολογίας. Μέσα από εκεί λοιπόν, με SMS τα εισπράττεις και με SMS πληρώνεις. Εάν θέλεις τώρα αυτό να το μεταφράσεις σε ευρώ, υπάρχει μια κάρτα, μια Visa, η οποία βγαίνει από την Barclays, την τράπεζα. Μεταφέρεις το ποσό, το ηλεκτρονικό, στην κάρτα αυτή είναι και μέσω της Visa της κάρτας αυτής, το ATM μπορεί να εισπράξει τα χρήματα πίσω σε ευρώ. Πολύ πρακτικά μια ερώτηση. Δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. Άρα πώς μπορούμε να πάρουμε την Visa? Την παραγγέλνουμε και μας έρχεται από το εξωτερικό. Με 918 ευρώ. Όποιος θέλει τη φυσική κάρτα. Αλλιώς μπορεί να έχει τον αριθμό και να το χρησιμοποιείς για online αγορές ή κρατήσεις ξενοδοχείων. Ποιοι το ξεκίνησαν αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, βρισκόμαστε στην εκδήλωση και σε λίγο θα μιλήσουν οι προτεργάτες, ας πούμε, αυτής της εφαρμογής. Είναι δύο νεαρά παιδιά τα οποία γνωρίζουν την τεχνολογία αυτή, την έχουν εστίσει, την έχουν δουλέψει αρκετά χρόνια και υπάρχουν και σπόνσορες οι οποίοι τους βοηθάνε οικονομικά για να μπορέσουν αυτή την τεχνολογία να την τελειοποιήσουν, να την παρουσιάσουν, να την διαφημίσουν ώστε να κερδίσουν τον κόπο και τη δουλειά την οποία έχουν προσφέρει τόσα χρόνια για να τη χτίσουν. Και για ποιο λόγο διαλέξτηκε το Αγκίστρι για να γίνει η δοκιμή, αν θέλετε, αυτής της εφαρμογής? Διότι σήμερα κάνουμε τη δοκιμή. Θα δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί το καινούριο νόμισμα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ απόλυτα να πω για ποιο λόγο, θα υποθέσω κι εγώ. Πιστεύω όμως ότι ο λόγος ο οποίος επιλέξανε την Ελλάδα καταρχάς είναι ότι βρισκόμαστε κάτω από αυτές τις κακές οικονομικές συνθήκες, οπότε μία τέτοια εφαρμογή ήταν πιο αναγκαία από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κατ' επέκταση το Αγκίστρι βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα. Είναι ένα νησί μικρό και όταν κάποιος θέλει να δοκιμάσει μία τεχνολογία καινούργια, δεν θέλει να το κοινοποιήσει σε μια πολύ μεγάλη κοινωνική ομάδα, γιατί όταν δεν πετύχει το πείραμα αυτό, προφανώς η έκταση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι στο Αγκίστρι. Πιστεύω λοιπόν ότι μας επιλέξαν διότι είμαστε κοντά στην Αθήνα και είμαστε μικρό νησί με μικρό πληθυσμό. Η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά τη δικιά μας το κάναμε αυτό αποδεκτό, γιατί σαν σύλλογος επαγγελματιών μας αρέσουν οι καινοτόμες ιδέες. Συγχρόνως όμως στο νησί δεν υπάρχει τράπεζα, υπάρχει μόνο ένα ATM. Κάνουμε πολλές προσπάθειες για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα άλλο ένα. Αλλά ήταν για μας μία λύση ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους τουρίστες και τα ξενοδοχεία, ώστε να έχουν χρήματα, να μπορούν να κινηθούν και να μην αισθάνονται άβολα και αφιλόξενα στο νησί. Αυτό το αισθανθήκαμε πάρα πολύ έντονα την περίοδο του Capital Control, όπου ο κόσμος δεν ήξερε πώς να χειριστεί, από πού έπρεπε να ψωνίσει, πώς έπρεπε να φάει, πώς θα πληρώσει το ξενοδοχείο. Οπότε αυτό μας έδωσε την ιδέα, μάλλον μας άρεσε περισσότερο η εφαρμογή αυτής της καινούργιας ιδέας, γιατί βλέπουμε ότι θα είχε πιθανότατα μια καλή εφαρμογή, ιδιαίτερα στο νησί το δικό μας. Επειδή δεν υπάρχουν τράπεζες, υπάρχει μόνο ένα ATM και είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κόσμος να κινηθεί. Ποια είναι η ανταπόκριση των επαγγελματιών του νησιού σε αυτή την πρόκληση? Αρκετοί από τους επαγγελματίες έχουν επιλέξει σήμερα να βρεθούν στον χώρο, να ακούσουν την παρουσίαση, να δουν αν τελικά αυτό το πράγμα τους βολεύει, τους αρέσει, μπορεί να εξυπηρετήσει, γιατί αυτό που σας έλεγα νωρίτερα ήταν υποθέσεις οι οποίες θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν. Αλλά η πραγματικότητα όμως θα φανεί σήμερα. Δηλαδή σήμερα θα δούμε εάν πραγματικά αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή πάνω στα προβλήματα τα δικά μας. Οι επαγγελματίες έχουν δείξει ενδιαφέρον, πολλοί βέβαια ακόμα είναι λίγο διστακτικοί,
Αλλά πιστεύω αν το αποτέλεσμα της σημερινής βραδιάς είναι θετικό, σε λογικό χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν όλοι να το χρησιμοποιούν. Λέγομαι Γιάννης Αθανασίου και είμαι ο Δήμαρχος Αγκιστρίου. Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στο όμορφο νησί σας, το οποίο το έχουμε ξαναεπισκεφθεί, αλλά τώρα με αυτή ειδικά την εκδήλωση νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Θέλω να μου πείτε, ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση όταν ακούσατε για αυτό το project, το Δραχμή Project, όπως λέγεται, και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει μακροπρόθεσμα το νησί σας? Πρωτίστως, σας καλωσορίζω και εγώ στο νησί μας και χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία σας σήμερα. Προσεγγίθηκα μέσα στο καλοκαίρι από τον κύριο Λί με μία πρόταση η οποία ήταν κάτι άγνωστο για μένα. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το project. Αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε είμαστε για την παρουσίαση. Από εκεί και έπειτα θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό για να μπορέσει να υλοποιηθεί στο νησί μας. Γεγονός είναι ότι μέσα από το Capital Control που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε μεγάλος προβληματισμός και πολύ μεγαλύτερος προβληματισμός για το νησί μας. Εμείς εδώ έχουμε μόνιμο Capital Control, διότι λόγω απουσίας τραπεζών, λόγω απουσίας ένα ATM το οποίο πότε λειτουργεί, πότε δεν λειτουργεί. Καταλάβατε ότι είναι ένας ακόμα λόγος ο οποίος ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για να μπορέσουμε να εξυπηρετηθεί ο κάτοικος του νησιού και ο επισκέπτης του νησιού. Εάν δεν είχε γίνει το Capital Control, θέλετε να μου πείτε ότι μπορεί να το σκεφτόσαστε ακόμη? Δεν μπορώ να το πω, διότι σας είπα και πάλι ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε μόνιμα Capital Control στο νησί μου και λυπάμαι ιδιαίτερα γι' αυτό, για το σύστημα των τραπεζών και όπως λειτουργούν. Παρόλο που είμαστε και πολύ κοντά στην Αθήνα. Ακριβώς. Με αλλεπάλληλες επισκέψεις σε όλες τις τράπεζες, σε όλους τους φορείς, δεν έχω πετύχει τίποτα. Ένα ATM το οποίο λειτουργεί σταδιακά. Εάν το πήραμε επιτύχει απόψε, και γιατί είναι και μία δοκιμή για να δούμε πώς θα λειτουργήσει, πιστεύετε ότι θα δεχτούν περισσότεροι επαγγελματίες να εισπράττουν ηλεκτρονικά αυτά τα χρήματα? Πώς βλέπετε τις αντιδράσεις τους εσείς? Κοιτάξτε, σαν πρώτη αντίδραση νομίζω ότι είναι θετική. Φυσικά υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει αβεβαιότητα και ένα άλλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, οτιδήποτε και αν γίνει και αν προχωρήσει θα πρέπει να είμαστε φορολογικά εντάξει με το κράτος και με τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος. Είναι το πρώτο θέμα το οποίο με απασχολεί. Πώς μπορεί να λειτουργήσει και όταν λειτουργήσει να είμαστε εντάξει φορολογικά με το κράτος.